Και δίδεται η εκκίνηση για την πέμπτη υποδρομία. Για το κεφάλι επιχειρούν αρκετοί. Θέλει να έρθει από μέσα βέβαια ο Mr. Paris και αυγεί μπροστά. Cut breaking απ' έξω βελτιώνεται προσπερνώντας τον Perfect Stage που είναι εσωτερικά του. Ο Vetter στη συνέχεια τέταρτος ενώ προσπαθεί να βελτιωθεί από την εσωτερική ο Mutamakin. Και ακολουθεί κοντά βέβαια και πίσω από τους πρώτους ο Excellent Alibi στη συνέχεια εξωτερικά. Και βέβαια έχει μείνει προτελευταίος ο Arcano Gold και στην τελευταία θέση ο Sefers Bush. Οδηγεί την υποδρομία πάντα ο Mr. Paris. Έχοντας δίπλα του το Heartbreaking, στη συνέχεια ο Perfect Stage από την εσωτερική ο Mutamakin και από εξωτερικά του μόνιμα ο Excellent Alibi, ανάμεσά τους ο Vetter είναι η 6η πρώτη, 7ος ο Arcano Gold και στη τελευταία θέση ο Sefers Bush. 600 μέτρα πριν από τον τερματισμό και η διάταξη είναι με το νούμερο 8 Mr. Paris μπροστά κοντά του το νούμερο 1 Heartbreaking, στη συνέχεια από την εξωτερική ο Perfect Stage, ο Mutamakin πιέζει από την εσωτερική, φαίνεται να υποχωρεί ο Excellent Alibi ενώ προσπαθεί να βρει κάποιο πέρασμα από μέσα και ο Arcano Gold για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στα τελευταία μέτρα και φαίνεται να έχει δυνάμεις για κάτι καλύτερο την ώρα που ο Perfect Stage έχει κάνει επίθεση απ' έξω και πλέον προηγείται από την εσωτερική. Έρχεται ο Arcano Gold θέλοντας να πλησιάσει τον Mr. Paris και τον Mutamakin που παλεύει από την εξωτερική. Στα τελευταία μέτρα Perfect Stage καθαρίζει την κούρσα. Ο Mr. Paris σκληρός αντέχει κόντρα στην πίεση του Mutamakin και θα κρατήσει τη δεύτερη θέση τέταρτος ο Arcano Gold. Perfect ήταν, νομίζω, perfect, έτσι. Perfect είναι ένα πάρα πολύ καλό άλογο. Είναι αδικημένο, μπορώ να πω, μέχρι τώρα αυτό το άλογο, λόγω προβλημάτων. Έχει επανέλθει σε πολύ καλή κατάσταση. Περιμένω περισσότερα από αυτό το άλογο. Πάντως φαίνεται τελευταία και από την προηγούμενη συμμετοχή του, που ήταν πρωταγωνιστική η θέση του, ότι σιγά-σιγά είναι ανερχόμενη δύναμη. Πιστεύω πολύ σε αυτό το άλογο. Σίγουρα θα πάει καλύτερα, αν δεν μας ενοχλούν τα προβλήματά του. Σίγουρα θα πάει πολύ καλύτερα στη διάρκεια του χρόνου. Ο Νάσμι στο τέλος τι θα κάνει? Ο Νάσμι είναι ένα πολύ σταθερό άλογο. Το μόνο πρόβλημα που έχει είναι με την ρινοραγία που αντιμετωπίζει. Πιστεύω όμως ότι θα πάμε πολύ καλά σήμερα.